Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας επιτρέπει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσει μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία σχολιάζουμε με τη χάρη του Χριστού μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και μας τα στέλνετε με email στις διευθύνσεις που τώρα, στη διεύθυνση που τώρα αναφέρετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να σας υπενθυμίσουμε, να επιμείνουμε ότι δεν διεκδικήσαμε και δεν διεκδικούμε ποτέ την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας διδασκάλους ή καθηγητάς, γιατί ένας είναι ο διδασκαλός μας και ο καθηγητής μας ο Ιησούς Χριστός κατά το Λόγο του Θεού, ούτε και θεωρούμε τους εαυτούς μας θεολόγους, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού όπως θέλει να είμαστε η Γραφή, ο Λόγος του Θεού, Ιησούς Χριστός, και να μαθητεύουμε μαζί με εσάς το Λόγο του Θεού και μέσα από το Λόγο του Θεού και να σχολιάζουμε όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν και ζούμε ή σκεφτόμαστε. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με τον αγαπητό μας Μάρκο, ο οποίος μας γράφει «Σας χαιρετώ με αγάπη Χριστού όλους που κοπιάζουν για να μεταδοθεί η εκπομπή αυτή. Έχω δύο απορίες. Πρώτον, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός παρήγγειλε στους μαθητάς του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, ΚΙ 19, να βαφτίζουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στις πράξεις όμως βλέπουμε τον Πέτρο να προτείνει βάφτισμα στο όνομα του Ιησού και τον Παύλο να κάνει το ίδιο. Πράξεις Β 38, πράξεις Ι 5. Γιατί βάφτιζαν στο όνομα του Ιησού μόνο, το σωστό δεν είναι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεύτερον, ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του Δέλτα 2 μας συστήνει έμεσα ο λόγος που ακούμε να ενωθεί με την πίστη μας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, η ένωση αυτή δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να το κάνει ή ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, αγαπητέ Μάρκο, και για το email που μας έστειλες και για τα ζητήματα που μας αναφέρεις. Θα αρχίσουμε λοιπόν με το πρώτο σου ερώτημα που αφορά το βάφτισμα εν ύδατη που προσέταξε ο Ιησούς Χριστός μέσα από το Λόγο Του και διαβάζω μέσα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το ΚΙ κεφάλαιο και το 18 και 19 εδάφιο και 20 εδάφιο. Και προσελθόν ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί της γης. Πορευθέντες λοιπόν, εσείς, στους μαθητάς, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα εγώ σας παρήγγειλα, και δου εγώ είμαι με θυμών πάσα στα ημέρας έως την τελείας του αιώνος. Αμήν. Μετά, πριν την ανάληψή του λοιπόν, ο Κύριος έδωσε εντολές στους μαθητάς που τον ακολουθούσανε, ανεστημένος όν, καθώς ήταν ανεστημένος, λέγοντας ότι σε μένα εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Άρα λοιπόν, εν το ονόματί μου θα έχετε κι εσείς πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Όσα δέσετε στη γη θα είναι δεδεμένα στον ουρανό και όσα δέσετε στον ουρανό θα είναι δεδεμένα στη γη. Γι' αυτό πορευθέντες φύγετε. Και κάντε μαθητές, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μην κάνετε επιλογή έθνους, μόνο τους Ισραηλίτες ή μόνο, σε όλα τα έθνη. Σε όλα τα έθνη κηρύξτε το Ευαγγέλιο και μαθητεύσατε. Κάντε τους μαθητάς του Ιησού Χριστού πώς
βαφτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που είναι το βάφτισμα που δίδαξε ο Χριστός, το βάφτισμα της σωτηρίας, βάφτισμα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κατά αυτόν τον τρόπο προστίθεται ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία του Θεού, την Εκκλησία του Χριστού, και μέσα εκεί διδάσκεται, διδάσκοντες αυτούς, να φυλάτωσει πάντα όσα εγώ σας παρήγγειλα, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Χριστού, και εγώ θα είμαι μαζί σας, πάσα στα σημέρας, κάθε στιγμή, κάθε ώρα, κάθε μέρα, έως την τελείας του αιώνος. Η εντολή λοιπόν του Χριστού είναι να βαφτιστούν οι άνθρωποι το βάφτισμα της σωτηρίας στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το βάφτισμα δεν είναι ένα τυπικό μπανιάρισμα, αλλά είναι μια ουσιαστικότατη λατρεία, την οποία εξηγεί ως εξής ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κολοσσαείς, στο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 9. Διότι εν αυτό τον Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, ώστε και εσείς είστε πλήρης μέσα σε Αυτόν, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και πάσης εξουσίας, εις τον οποίον και εσείς περιετμήθητε μία περιτομήν αχυροποίητον. Σας θυμίζω ότι στο λαό Ισραήλ, στην Παλαιά Διαθήκη, το σημείο της ευσεβίας και της πίστης στον αληθινό Θεό είναι η περιτομή της σαρκός. Όλοι οι Ισραηλίτες με εντολή Θεού περιετέμνονται την 8η ημέρα, τα αρσενικά, οι άντρες, τα παιδιά, τα αγόρια. Και αυτό αποτελούσε το σημείο της πίστης τους και το σημείο του ότι ανήκαν στο Θεό, στο λαό του Θεού. Απερίτμητος Ισραηλίτης δεν υπήρχε, αλλά και εθνικός, εάν γινόταν προσήλτος και δεχόταν τον Θεό και το Μωσαϊκό νόμο, και αυτός περιετέμνετο κατά την εντολή του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη όμως τώρα έρχεται και μας μιλάει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, για μια άλλη περιτομή, αχυροποίητο, η οποία είναι να απεκδηθούμε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Δηλαδή με την περιτομή την καινούργια, την αχυροποίητη, το βάφτισμα δηλαδή εν ύδατη, απεκδίεται ο άνθρωπος το σώμα των αμαρτιών της σαρκός του. Και αυτή είναι η περιτομή του Χριστού. Το ξαναδιαβάζω. «Εις τον οποίον Χριστόν και περιετμήθητε με περιτομή να χειροποιήτων, απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, πως διά της περιτομής του Χριστού, που είναι συνταφέντες με ταυτού εν το βαφτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε, δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ο οποίος ανέστησε αυτόν εκ νεκρών». Άρα, το βάφτισμα του Ιησού Χριστού, το βάφτισμα εν ύδατη της σωτηρίας στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι περιτομή αχυροποίητος, περιτομή του Χριστού, δια της οποίας απεκδιόμεθα τον παλαιόν άνθρωπο, το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, και ενδυόμεθα τον Ιησού Χριστόν, καθώς δια του βαφτίσματος γινόμεθα συμμέτοχοι της ταφής του Χριστού, αφού προηγούμενα έχουμε απεθάνει για την αμαρτία με την αναγέννηση και για τον κόσμο, γινόμεθα συμμέτοχοι της ταφής του Χριστού και δια του βαφτίσματος, καθώς βγαίνουμε από το νερό, γινόμαστε συμμέτοχοι της Αναστάσεως του Χριστού, δια της πίστεως, γιατί πιστεύουμε, στην ενέργεια του Θεού, ο οποίος ανέστησε Αυτόν εκ νεκρών, και Αυτός δια του βαφτίσματος μας δίνει καινούργια ζωή. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους το λέει το ίδιο, αλλά ίσως πιο αναλυτικά. Συνετάφημεν, διαβάζω έκτο κεφάλαιο, 4 εδάφιο, από το 3 εδάφιο. «Ή αγνοείτε ότι όσοι ευαυτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατο αυτού βαφτιστήκαμε», γίναμε συμμέτοχοι με την ταφή του, «συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαφτίσματος εις τον θάνατο. Ίνα, καθώς ο Χριστός ανεστήθη εκ των νεκρών δια της δόξης του Πατρός»,
ο Θεός τον ανέκτησε εκ των νεκρών δια Πνεύματος Αγίου, κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και εμείς να περπατήσουμε σε μία νέα ζωή. Νέα ζωή αναστημένη, πνευματική, γιατί το γεγεννημένο εκ της σάρκος είναι σάρξ, το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Διότι αν εγίναμε σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, τότε θα είμαστε και σύμφυτοι κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος λέει και ακόμη κάτι περισσότερο. Διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη, από το 20, από το 20 εδάφιο. Ότε η μακροθυμία του, πιο μπροστά να το πούμε όλα, από το 18 εδάφιο. Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια της αμαρτίας, δια τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, διαναφέρει ημάς προς τον Θεόν θανατωθείς μεν κατά σάρκαν, ζωοποιηθείς δε δια του Πνεύματος, δια του οποίου πορευθείς εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή τα οποία επίθησαν ποτέ, ότε η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς εν τες ημέρες του Νόε, ενώ κατεσκευάζεται ο οικιβωτός εισήν ολίγε του τέστη οχτώ ψυχέ διεσώθησαν διείδατος, οχτώ ψυχέ διεσώθησαν διείδατος με τον κατακλυσμό του Νόε, του οποίου αντίτυπον το βάφτισμα σώζει και ημάς την σήμερον, όχι αποβολή της ακαθαρσίας σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεώς μας εις τον Θεόν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, του οποίου το αντίτυπο, του οποίου αντίτυπον όν το βάφτισμα σώζει και ημάς σήμερον δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, όχι γιατί αποβάλλονται οι ακαθαρσίες της σαρκός μας, αλλά γιατί υπάρχει η μαρτυρία της αγαθής μας συνείδησης ενώπιον του Θεού. Γιατί με το βάφτισμα ομολογεί ο άνθρωπος Ιησού Χριστόν, καθώς είναι γεγραμμένο, όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων και εγώ θα ομολογήσω αυτόν ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων αυτού Αγγέλων. Με το βάφτισμα λοιπόν ομολογούμε ότι ο Ιησούς Χριστός μας αναγέννησε, ο Ιησούς Χριστός άλλαξε τη ζωή μας και παίρνουμε απόφαση να ακολουθήσουμε αυτόν σε όλη μας τη ζωή κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Αυτή η μαρτυρία μας είναι μαρτυρία αγαθής συνειδήσεως, γιατί μόνο το αίμα του Χριστού καθαρίζει τη συνείδησή μας από κάθε έργο πονηρό. Το ομολογούμε και με την ομολογία μας βαφτιζόμαστε, γινόμεθα συμμέτοχοι με το βάφτισμα της ταφής του Χριστού και με το, καθώς βγαίνουμε έξω από το νερό, γινόμεθα συμμέτοχοι της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Το βάφτισμα λοιπόν που διέταξε ο Χριστός ήταν βάφτισμα σωτηρίας στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όμως πολύ σωστά, αγαπητέ Μάρκο, αναφέρεις ότι στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε από το Β' 38 εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο και 38 εδάφιο. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστο Σιμώνης στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Και επίσης διαβάζω το Ι' καθώς μου λες το 19ο κεφάλαιο από τις πράξεις των Αποστόλων. Ενώ δε ο Απολλός ήτο εν Κορίνθο, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανατορικά μέρη, ήλθεν εις Έφεσον και ευρών την άς μαθητάς είπε προς αυτούς, ελάβατε πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε. Δε είπον προς αυτόν, αλλά ουδέν υπάρχει πνεύμα Άγιον ακούσαμε. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος λέει, λάβατε πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε. Λέει, μα δεν το ακούσαμε. Λέει, πώς δεν το ακούσατε. Εις τι βαφτιστήκατε. Δεν βαφτιστήκατε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πώς λέτε εσείς ότι δεν γνωρίζετε αν υπάρχει το πνεύμα το Άγιο. Δεν σας βάφτισαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος όπως διέταξε ο Χριστός. Πώς λέτε ότι δεν υπάρχει πνεύμα Άγιο και δεν γνωρίζετε αν υπάρχει πνεύμα Άγιο. Και απαντούν στην προφανή ερώτηση του Αποστόλου Παύλου. Και είπε προς αυτούς, λοιπόν, εις τι λοιπόν ευαυτίσετε, είδε είπον εις το βάφτισμα του Ιωάννου. Και είπε ο Παύλος,
Ο Ιωάννης μεν εβάφτισε βάφτισμα μετανοίας λέγοντας προς τον λαόν να πιστεύσω εις τον ερχόμενον με ταυτόν του τέστην εις τον Χριστόν. Ο Ιησούς Χριστός όμως βάφτισε βάφτισμα σωτηρίας εις άφεση αμαρτιών. Όταν λοιπόν λέει εις τι εβαπτίστητε και του λένε στο βάφτισμα του Ιωάννου και όταν ο Απόστολος Παύλος λέει βαφτιστείτε στο όνομα του Χριστού είναι η περιγραφή του βαφτίσματος. Ο Ιωάννης βάφτιζε στο όνομα του Ιεχωβά. Και μάλιστα στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο λέγει ο Ιωάννης βαφτίζον εν τη ερήμο, βαφτίζον εν τη ερήμο εν το ονόματι του Θεού και κηρύττει τον βάφτισμα μετανοίας εις άφεση αμαρτιών. Το βάφτισμα του Ιωάννου λοιπόν ήταν βάφτισμα μετανοίας εις άφεση αμαρτιών που εγένετο από τον Ιωάννη στο όνομα του Ιεχωβά, του Κυρίου. Το βάφτισμα του Ιησού Χριστού, που είναι το όνομά του, η περιγραφή του, είναι βάφτισμα σωτηρίας και λαμβάνει χώρα και όταν λαμβάνει χώρα γίνεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και η προφανής απορία του Αποστόλου Παύλου στους μαθητάς της Εφέσου που είπαν ότι αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο δεν ακούσαμε. Τους είπε τότε σε τι βαφτιστήκατε. Δεν βαφτιστήκατε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πώς λέτε ότι δεν ακούσατε περί Πνεύματος Αγίου. Και εξήγησαν αυτοί ότι δεν βαφτιστήκαμε το βάφτισμα του Ιησού στο όνομα του Ιησού. Δηλαδή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αλλά βαφτιστήκαμε το βάφτισμα του Ιωάννου γιατί δεν βάφτισε στο όνομά του Ιωάννης. Δεν έλεγε στο όνομά μου σας βαφτίζω. Αλλά κήρυτε βάφτισμα μετανοίας ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται η Βασιλεία των ουρανών πλησίασε και βάφτισμα στο όνομα του Θεού, του Κυρίου, του Ιεχωβά. Άλλο λοιπόν το όνομα και η περιγραφή του βαφτίσματος που είναι στο όνομα του Ιησού για να διακριθεί από όλα τα άλλα βαφτίσματα τα οποία υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη για να φανερωθεί το καινούριο βάφτισμα που έφερνε ο Ιησούς Χριστός στο όνομα του Ιησού Χριστού, το βάφτισμα της σωτηρίας που έγινε το στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και άλλο το βάφτισμα του Ιωάννου που δεν γινόταν στο όνομα του Ιωάννη αλλά ο Ιωάννης βάφτιζε, γι' αυτό και το ονόμασαν βάφτισμα του Ιωάννου. Ο Ιωάννης βάφτιζε βάφτισμα μετανοίας, κηρύττοντας βάφτισμα μετανοίας, βεβαίως στο όνομα του Ιεχωβά. Άρα λοιπόν, άλλο είναι η περιγραφή και το όνομα του βαφτίσματος, βάφτισμα του Ιωάννου ή βάφτισμα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και άλλο είναι ο τρόπος που λαμβάνει χώρα το βάφτισμα και το μέν του Ιωάννου γίνεται στο όνομα του Ιεχωβά, κηρύττον μετάνοια και έλευση του Ιησού Χριστού και άλλο το βάφτισμα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού που λαμβάνει χώρα όπως εντέλεται ο Ιησούς Χριστός στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Η δεύτερη σου ερώτηση, αγαπητέ Μάρκο, είναι ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους, για να βρούμε, στην επιστολή του προς Εβραίους, Δέλτα 2, μας συστήνει έμεσα ο λόγος που ακούμε να ενωθεί με την πίστη. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η ένωση, αυτή δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να το κάνει ή ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός να σας ευλογεί. Ας διαβάσουμε λοιπόν το Δέλτα κεφάλαιο από το πρώτο εδάφιο. Ας φοβηθούμε λοιπόν μήποτε ενώ μένει εις ημάς επαγγελία να εισέλθουμε στην κατάπαυση αυτού του Θεού, φανεί της εξ ημών ότι στερήθη αυτής, διότι εμείς ευαγγελίστημεν, καθώς και εκείνη η της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά δεν ωφέλησεν εκείνους της Παλαιάς Διαθήκης ο λόγος τον οποίον ήκουσαν, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας ενωμένος με την πίστη. Για να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό. Στην επιστολή προς Εφεσίους λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο ο λόγος του Θεού και θέλω να το διαβάσω. Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο και από το 4 εδάφιο. Ο Θεός όμως πλούσιος όνης έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποία ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκρή δια τα αμαρτήματα,
εζωποίησε ημάς μετά του Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο κατά χάριν είστε σωσεμένοι, εζωοποίησε ημάς λοιπόν μετά του Χριστού και συνανέστησε και συνεκάθισε της επουρανής ημάς δια του Ιησού Χριστού για να δείξει στους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δίνει από εσάς ούτω δωρών. Ουχή εξ έργων για να μην καυχηθείτες. Διότι αυτού ποίημα ήμεθα κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Ο άνθρωπος λοιπόν σώζεται όχι από τα έργα του νόμου τα οποία κάνει, από την καλοσύνη του, τις ελεημοσύνες του, αλλά σώζεται διαπίστεως, όταν δηλαδή πιστέψει και αποδεχθεί το Λόγο του Θεού. Όταν δηλαδή ο Λόγος του Θεού ενωθεί με την πίστη του ή η πίστη του ενωθεί με το Λόγο του Θεού. Δεν είναι μια ιδιαίτερη και μεγάλη και σπουδαία πίστη την οποία έχει ο άνθρωπος ώστε να σωθεί. Και τότε θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο εις αδύνατον ο άνθρωπος να σωθεί. Αλλά ο Θεός απευθύνεται με το Λόγο του στον άνθρωπο στην απλή φυσική πίστη που έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει πίστη σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής του. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πίνω αυτό το τσάι, γιατί πιστεύω ότι είναι καλό και δεν έχει δηλητήριο μέσα. Αν φοβόμουν ή αμφέβαλα, δηλαδή αν δεν είχα πίστη ή ολιγοπιστία, αν αυτό το τσάι ήταν καθαρό, δεν θα το έπινα. Αλλά έχω αυτή τη φυσική πίστη ότι το τσάι αυτό είναι καθαρό και το πίνω. Ένας άνθρωπος που αμφιβάλλει ή δεν εμπιστεύεται το αεροπλάνο για να πάει ένα ταξίδι, δεν μπαίνει μέσα, φοβάται. Όταν όμως πιστέψει ότι το αεροπλάνο θα τον πάει με ασφάλεια στον προορισμό του, τότε μπαίνει, είναι χαρούμενος και φτάνει. Ενώνεται η πίστη του με τις προτάσεις της αεροπορικής εταιρείας, θα έχετε καλό ταξίδι. Έχουμε φροντίσει για όλα τα συστήματα ασφάλειας και όλη και η κατάσταση εξ ολοκλήρου του αεροπλάνου είναι πολύ καλή. Γι' αυτό ελάτε σε μας. Θα φτάσετε με σιγουριά και με ασφάλεια στον προορισμό σας. Και αυτό που μας λέει η αεροπορική εταιρεία ενώνεται με την πίστη μας και μπαίνουμε στο αεροπλάνο και φτάνουμε. Ή όταν μας καλούν σε ένα τραπέζι, μας λένε ελάτε, έχω ένα πάρα πολύ καλό φαγητό να φάμε όλοι μαζί. Θα πιούμε και λίγο κρασί, θα πιούμε και μια μπύρα, θα περάσουμε καλά, ελάτε. Και η πρόσκληση σε αυτή γίνεται αποδεκτή από μας και λέμε θα πάμε και θα μας φτιάξει ένα καλό φαΐ, θα περάσουμε ωραία, θα διασκεδάσουμε, δεν θα τσακωθούμε, δεν θα μας βάλει δηλητήριο. Αν όμως αρχίζει και μπαίνει αμφιβολία, που είναι ολιγοπιστία, ή απιστία, δεν το πιστεύω ότι θα φτιάξει καλό φαΐ για μας, ή αν πάμε εκεί θα τσακωθούμε, δεν θα περάσουμε καλά. Ή άσε που το σπίτι είναι βρώμικο, μυρίζει ή έχει κάνει πολύ ζέστη, δεν έχει air condition. Όταν έρθει η απιστία, δεν πιστεύω σε αυτά που λες, δεν πηγαίνεις. Έτσι λοιπόν με αυτή την απλή φυσιολογική ανθρώπινη πίστη που έχει ο άνθρωπος μέσα του, ζει. Χωρίς αυτή την πίστη δεν μπορεί να ζήσει. Και μάλιστα αυτή η έλλειψη πίστης δημιουργεί φοβίες στους ανθρώπους. Ρυποφοβία, φοβάται τα μικρόβια, φοβάται και με αυτό τον τρόπο μπορεί να φτάσει και σε πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και να είναι δυστυχισμένος. Με αυτή λοιπόν τη φυσική πίστη που ο Θεός έχει δώσει απ' αρχής στον άνθρωπο σαν κάτι το φυσικό, με αυτή την πίστη σώζεται ο άνθρωπος. Πώς? Όταν έρθει ο Χριστός, όταν ακούσουμε κάποιον να μας πει ότι ο Χριστός μπορεί να σε θεραπεύσει. Αν προσευχηθείς, ο Χριστός μπορεί να σε θεραπεύσει. Αν αυτά τα λόγια που ακούμε ενωθούν με την πίστη μας, το πιστέψουμε δηλαδή, τα λόγια αυτά, και πάμε και προσευχηθούμε, τότε επειδή ενώθηκε ο Λόγος του Θεού που λέει ότι δια των πληγών αυτού ημίς οι άθημεν, να το λέει και η Γραφή, δια των πληγών αυτού ημίς οι άθημεν.
Και ότι ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Αν το πιστέψουμε, τότε ο Λόγος του Θεού ενεργοποιείται μέσα μας καθώς ενώνεται με την πίστη και δημιουργεί το αποτέλεσμα που υπόσχεται. Θεραπεύει. Ο Λόγος του Θεού λέει όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Αν αυτός ο Λόγος του Θεού ενωθεί με την πίστη μας, δηλαδή τον πιστέψουμε, τον αποδεχτούμε, δεν έχουμε αμφιβολίες, δηλαδή ολιγοπιστία, δεν έχουμε βεβαιότητα ότι δεν θα συμβεί απιστία, αλλά έχουμε πίστη ότι ο Λόγος του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν και ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια και είναι πιστός ο υποσχεθής. Εάν λοιπόν πούμε Χριστέ μου σώσε με, αναγέννησέ με, άλλαξέ μου τη ζωή, πάρε τη ζωή μου στα χέρια σου, επειδή πιστέψαμε στο Λόγο Του, τότε ο Χριστός θα έρθει να μας αναγεννήσει. Και αν, καθώς είναι και γραμμένο, ο πιστεύς σας και βαφτιστείς σωθήσετε, ο απιστής σας κατακριθήσετε, εάν λοιπόν πιστέψουμε ότι επειδή μας αναγέννησε ο Χριστός, μας έσωσε γιατί επικαλεστήκαμε το όνομά Του, για να λάβουμε αιώνια ζωή και σωτηρία, θα πρέπει να βαφτιστούμε εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, τότε το σώμα της σαρκός των αμαρτιών ημών θα το αφήσουμε στο νερό να πάει στα βάθη των θαλασσών και εμείς με αγαθή συνείδηση θα ομολογήσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός μας έσωσε και έτσι θα είμαστε σεσωσμένοι γιατί ο Λόγος του Θεού ενώθηκε με την πίστη μας. Ο Λόγος του Θεού λέει, μάλιστα ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε, ότι εγώ μεν σας εβάφτισα εν ύδατι, ο πίσω μου ερχόμενος θέλει σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Ακόμη στις πράξεις των Αποστόλων ο Απόστολος Παύλος είπε, ο Απόστολος Πέτρος είπε, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσα προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Είναι γραμμένο ότι ο Ιησούς Χριστός βαφτίζει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Ο Λόγος του Θεού ενώνεται με την πίστη μου, δηλαδή πιστεύω το Λόγο του Θεού, υπακούω στο Λόγο του Θεού, που λέει αιτείτε και θέλει σας δοθεί και πάω και ζητάω το Πνεύμα το Άγιο πειθαρχώντας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και έτσι επειδή πιστεύω, υπακούω, πειθαρχώ εξητώντας το Πνεύμα το Άγιο από τον Χριστό, έρχεται ο Κύριος και με παυτίζει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Και όλες οι υποσχέσεις του Θεού που είναι γραμμένες μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, εάν τις πιστέψουμε, αν ενωθεί δηλαδή η πίστη μας με το Λόγο του Θεού ή ο Λόγος του Θεού με την πίστη μας, τότε ενεργοποιείται ο Λόγος του Θεού και ο Θεός απαντάει εκπληρώνοντας τις υποσχέσεις Του. Γι' αυτό και τι λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Λόγος του Θεού είναι Λόγος Θεού πραγματικά, και ενεργείται, αλλά μεταξύ των πιστευόντων. Αν ευπίστως, κανείς δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό. Τι σημαίνει λοιπόν ενώνεται ο Λόγος του Θεού με την πίστη μου ή ενώνεται η πίστη μου με το Λόγο του Θεού, είναι ότι πιστεύω στο Λόγο του Θεού. Εμπιστεύομαι τα Λόγια του Χριστού. Ότι είναι η απόλυτη αλήθεια, είναι ο Λόγος του Θεού, ο Θεόπνευστος Λόγος του Θεού, ο αψευδής Λόγος του Θεού και αφού το γράφει, και επειδή είναι πιστός ο υποσχεθής, θα μου το δώσει και εμένα. Πώς μπορώ λοιπόν να ενώσω, λες, την πίστη μου με το Λόγο του Θεού, πιστεύοντας το Θεό. Κάποτε οι μαθητές ζήτησαν από το Θεό και είπαν, πρόσθεσε σε εμάς πίστη, αύξησε σε εμάς την πίστη. Και το ερώτημα είναι πώς αυξάνει την πίστη μας. Ο Κύριος όμως τους απάντησε, δεν τους απάντησε σας αυξάνω, αλλά του είπε ότι αν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπεως, θα πείτε στο βουνό, ξεριζώσου και πέσε στη θάλασσα και θα πέσει. Γιατί τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό, γιατί είναι παντοδύναμος, αλλά και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα, γιατί αυτός που πιστεύει ενεργοποιεί κατά πάντα τις υποσχέσεις του Λόγου του Θεού.
Πώς λοιπόν θα ενισχυθεί η πίστη μας, πώς θα αυξηθεί η πίστη μας. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο λόγος του Θεού στην επιστολή του προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος. Διαβάζω στο κεφάλαιο περί πίστεως. Όλο θα μπορούσα να το διαβάσω, αλλά ας διαβάσω καλύτερα από το εδάφιο 15 του τετάρτου κεφαλαίου. Επειδή ο νόμος επιφέρει οργήν, διότι όπου δεν υπάρχει νόμος ούτε παράβαση υπάρχει. Δια τούτο, εκ πίστεως η κληρονομία, δια να είναι κατά χάριν ώστε η επαγγελία να είναι βεβαία, εις όλο το σπέρμα, όχι μόνο το εκ του νόμου, αλλά και το εκ της πίστεως του Αβραάμ, ο οποίος είναι πατήρ πάντων, πατέρας της πίστεως. Καθώς είναι γεγραμμένον ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα. Ενώπιον του Θεού, ώστε είναι πατήρ πάντων ημών ενώπιον του Θεού, εις τον οποίον επίστευσε, του ζωοποιώντας του νεκρούς και καλούντας τα μειώντα ισόντα. Ώστις Αβραάμ, αν και δεν είχε ελπίδα, και τι μειών έχουν ελπίδα, επίστευσεν επελπίδη ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λαληθέν, ούτω θελείστε το σπέρνος. Θυμηθείτε ότι ο Αβραάμ είχε μια γυναίκα στήρα, η οποία μέχρι τα 90 της χρόνια δεν είχε κάνει παιδιά στον Αβραάμ. Γι' αυτό και έδωσε τη δούλη της στην Άγαρ για να κάνει τον Ισμαήλ. Όμως ήρθε ο Θεός και του λέει, του χρόνου τέτοιο καιρό του Αβραάμ θα έχεις παιδί. Και ο Αβραάμ επίστευσε. Ενώθηκε ο λόγος του Θεού με την πίστη. Όταν όμως πήγε και στην... Όταν όμως άκουσε αυτό η Σάρα που ήταν μέσα στη σκηνή, που του είπε ο Θεός ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχεις παιδί, η Σάρα δεν πίστευσε και γέλασε και λέει, είναι δυνατόν? Εγώ είμαι 90 χρονών και στήρα και έχουν τελειώσει και τα γυναικεία να έχω παιδί? Και ο Θεός τη φάναξε και της είπε, θα έχεις παιδί. Γιατί γέλασες, γιατί απίστησες? Η Σάρα είπα, δεν απίστησα. Και λέει, όχι απίστησες, γέλασες. Και τότε πίστεψε και η Σάρα. Και ζωοποιήθηκε η μήτρα της Σάρας. Όταν ενώθηκε ο λόγος του Θεού που τους είπε, του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχετε υιό, και στον Αβραάμ και στη Σάρα τη στήρα και τη γριούλα. Και ακούστε τι λέει τώρα ο λόγος του Θεού. 19 εδάφιο. Από το 18 να ξαναδιαβάσω. Ώστις και τη μη έχουν ελπίδα, επειδή η γυναίκα του ήταν 90 χρονών και στήρα, χωρίς γυναικεία, επίστευσε όμως με ελπίδα προς το λόγο του Θεού, ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών, επειδή του είπε, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Πολλών εθνών. Και ακούτε, και μη ασθενή σας κατά την πίστη, δεν εσυλλογίστηκε το σώμα αυτού ότι το ήδη είναι νεκρωμένον, 100 χρονών περίπου, ούτε την έκρωση της μήτρας της Σάρας, ούτε δίστασε στην επαγγελία του Θεού δια της απιστίας. Και το μυστικό, αλλά ενεδυναμώθη εις την πίστη, δοξάσας τον Θεό. Δοξάζοντας τον Θεό, ενεδυναμώθη εις την πίστη. Μου το πες, δόξα να έχει το όνομά σου. Το πιστεύω και καθώς δοξάζουμε τον Θεό, ενεργοποιείται και ενδυναμώνεται η πίστη μας. Και έτσι, ό,τι παίρνουμε, το παίρνουμε διαπίστεως, που ενεργοποιείται με τη δοξολογία μας. Γι' αυτό αν κάποιος θέλει να βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, τι κάνει, δοξάζει το Θεό. Με τη δοξολογία ενεργοποιείται η πίστης, ενδυναμώνεται, δεν ασθενεί. Όπως λέει, ενεδυναμώθη στην πίστη, ενδυναμούται η πίστη μας με τη δοξολογία μας και καθώς η πίστη μας είναι ζωντανή, ευαρεστείται ο Θεός και εκπληρώνει τις υποσχέσεις του, όπως είναι το βάφτισμα με Πνεύμα Άγιο. Αλλά και οτιδήποτε αίτημα αν έχουμε και οτιδήποτε αν ζητάμε από το Θεό για να ενδυναμωθεί η πίστη μας
να ευαρεστηθεί ο Θεός και διαπίστεως να λάβουμε τα αιτήματά μας, καθώς είναι γεγραμμένο τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και τα πάντα εις τον πιστεύοντα, να δοξάζουμε το Θεό για αυτά που μας υπόσχεται και που μπορεί να κάνει και μέσα από τη δοξολογία μας αυτή ενδυναμούται η πίστη μας και ο Θεός, καθώς βλέπει να ενώνεται δηλαδή η πίστη μας με το Λόγο Του, ενεργεί θαυμάσια. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ Μάρκο, πώς ενώνεται ο Λόγος του Θεού με την πίστη μας, όταν πιστεύουμε, πιστευόμεθα και ελπίζουμε στο Λόγο του Θεού κατά πάντα. Πώς αυξάνει η πίστη μας, με δοξολογία και ευχαριστία. Μάλιστα, στην ιστορία που αναφέρεται ο Λόγος του Θεού για τους 10 λεπρούς, όταν δηλαδή υπήρξαν 10 λεπροί και συνάντησαν στο δρόμο τον Ιησού Χριστό και του είπαν «Σε παρακαλούμε, συγχώρεσέ μας, θεράπευσέ μας», όχι συγχώρεσέ μας, συγγνώμη, «θεράπευσέ μας», ο Κύριος τους λέει «Πηγαίνετε να δείξετε τα σώματά σας ότι είναι υγιείς τους ιερείς σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή». Ώσπου να φτάσουν εκεί είχαν θεραπευθεί. Γιατί πήγανε με πίστη στο Λόγο του Χριστού να δείξουν τα σώματά τους ότι θεραπεύτηκαν. Όμως από τους 10 ο ένας και μάλιστα Σαμαρίτης λέει η Γραφή «Υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζον το Θεό και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτών». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε «Δεν εκαθαρίστησαν και οι 10. Οι δε 9 που είναι, δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψουν να δοξάσουν το Θεό, η μη ο ελογενής ούτως». Και είπε προς αυτούς, προς αυτόν, «Σηκωθείς, είπαγε, η πίστη τους έσωσε». Με πίστη και οι 10 πήρανε τη θεραπεία τους, αλλά με δοξολογία και ευχαριστία ο ένας πήρε τη σωτηρία του. «Σε θεράπευσε ο Χριστός, σε έσωσε ο Χριστός». Το είναι ερώτημα πολύ σοβαρό. Γιατί μπορεί να θεραπεύει ο Χριστός στις προσευχές των ανθρώπων με πίστη, να κάνει θαύματα, αλλά σώζει όταν επιστρέψεις τον Χριστό, τον δοξάσεις, τον ευχαριστήσεις και ενωθεί η πίστη σου με το Λόγο του Θεού για τη σωτηρία σου. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και αυτή η εκπομπή με τη χάρη του Χριστού έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σας, για τα ερωτήματά σας, για τα email που μας στέλνετε και με πολύ χαρά και αγάπη ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας ο Θεός να σας ευλογεί κατά πάντα, πλούσια, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, αλλά και με κάθε ευλογία εδώ στη γη. Ο Θεός να είναι μέσα σας.